Άρνος, μαθηματικά για πρότυπα γυμνάσια, θέμα εξετάσεων. Μία βρύση γεμίζει, λέει, μία δεξαμενή σε 10 ώρες. Μία άλλη βρύση γεμίζει την ίδια δεξαμενή σε 12 ώρες. Εάν ανοίξουμε και τις δύο βρύσεις μαζί για μία ώρα, τι μέρος της δεξαμενής θα γεμίσουν? Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ότι μία βρύση, τι, μία βρύση γεμίζει όλη τη δεξαμενή, έτσι, σε 10 ώρες. Μία άλλη βρύση τη γεμίζει σε 12 ώρες. Και θέλουμε να βρούμε σε μία ώρα τι μέρος δεξαμενής θα γεμίσουν αν ανοίξουμε μαζί και τις δύο βρύσεις. Ωραία. Αφού η μία βρύση γεμίζει τη δεξαμενή σε 10 ώρες, άρα σε μία ώρα τι θα έχει γεμίσει, τι μέρος της δεξαμενής? Δεν θα έχει γεμίσει το 1 δέκατο της δεξαμενής. Και αφού η άλλη βρύση γεμίζει την ίδια δεξαμενή σε 12 ώρες, άρα σε μία ώρα πάλι η βρύση δεν θα έχει γεμίσει το 1 δωδέκατο της δεξαμενής. Είναι, παιδιά, μια πολύ κλασική άσκηση όπου για να πετύχουμε να έχουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς εν προκειμένου τη μία ώρα, άρα ανάγουμε όλα μας τα δεδομένα στη μία ώρα. Άρα η μία βρύση γεμίζει σε μία ώρα το 1 δέκατο της δεξαμενής και άλλη βρύση πάλι σε μία ώρα γεμίζει το 1 δωδέκατο. Άρα σε αυτή τη μία ώρα, αν τις ανοίξουμε και τις δύο βρύσες μαζί, τι μέρος, τι κλάσμα της δεξαμενής θα γεμίσουν? 1 δέκατο η μία βρύση και 1 δωδέκατο η άλλη. Άρα 1 δέκατο συν 1 δωδέκατο θα μας δώσει όλο το μέρος της δεξαμενής που θα γεμίσουν και οι δύο βρύσες μαζί. Λοιπόν, ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο ποιο είναι? Ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο είναι το... Βάλουμε εδώ το 6, είναι το 6, το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο του 10 και του 12 είναι το 60, έτσι. Άρα το 10 για να γίνει 60 πρέπει να πάει επί 6. Το 12 για να γίνει 60, α, όχι, Βαγγέλη, δεν είναι το 60. Ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο του 10 και του 12 είναι το 120. Άρα το 10 για να γίνει 120 θα πάει επί 12 φορές και το 12 για να γίνει 120 θα πάει επί 10 φορές. Άρα έχουμε 12 προς 120 συν 1 10, 10 προς 120. Άρα έχουμε 12 και 10, μας κάνει πόσο? 22 προς 120. Άρα και οι δύο βρύσεις μαζί αν ανοιχθούν θα γεμίσουν τα 22 προς 120 σαν μέρος, σαν κλάσμα, αυτό το κλάσμα της δεξαμενής θα γεμίσουν μαζί και δύο βρύσεις συνολικά. Η σωστή απάντηση, λοιπόν, η σωστή επιλογή είναι το δέλτα, 22 προς 120. Απολαυστικό θέμα πάνω στο λόγο και την αναλογία από το κεφάλαιο 7 του βιβλίου Μαθηματικά μπαίνω πρότυπο γυμνάσιο των εκδόσεων Ανός, για να καταλάβουμε το λόγο, την αναλογία, τα ανάλογα ποσά μέσα από οπτικοποιημένη θεωρία με χρώματα και σχήματα για να μένει ανεξίτηλη στη μνήμη και στη σκέψη του μαθητή, και θέματα και λυμένα παραδείγματα στοχευμένα για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου στο ύφος και τη λογική των εξετάσεων. Να είστε καλά όλα τα παιδιά και σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά.